κορυφαίοι προγραμματιστές από όλο τον κόσμο πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις του Singularity Festival Week που άνοιξε τις πύλες του στο Ηράκλειο. Οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ υποδέχονται την DroidCon Greece στο stage της οποίας ανεβαίνουν 40 Android experts για να μοιήσουν επιχειρηματίες, προγραμματιστές, μηχανικούς και σχεδιαστές στις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ένα φεστιβάλ, όπως λέει και το όνομά του, γεμάτο με events που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Προσανατολίζεται περισσότερο στο προγραμματιστικό κομμάτι, σχετίζεται με τις τεχνολογίες της Google και ο σκοπός του είναι να κάνει την τεχνολογία πιο ανοιχτή στον κόσμο και πιο προσεγγίσιμη. Να δικτυωθεί με τους επιχειρηματίες εδώ, να μπορέσει άμα θέλει να επενδύσει στη Κρήτη ή να ανοίξει ευκαιρίες και για τους κριτικούς και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Με όραμα τη μετεξέλιξη της Κρήτης σε ένα διεθνή προορισμό, τόπο συνάντησης νέων επιστημόνων ειδικευμένων σε τεχνολογίες αιχμής, οι διοργανωτές συγκέντρωσαν στο πρόγραμμα των ομιλιών εξειδικευμένους νέους επιστήμονες στον τομέα των εφαρμογών από την Google London, τη Huawei, τη Dewey και τους New York Times. Να δημιουργήσουμε αυτό που είναι, το λέμε εμείς, ένα μύθος, δηλαδή ένα διεθνές φεστιβάλ που όλο το κόσμο το έχει σαν σημείο αναφοράς, ώστε να ξέρει ότι κάθε χρόνο μία εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα, πρέπει να έρθει στην Κρήτη στο Ηράκλειο, να μπορέσει να δικτυωθεί με τους επιχειρηματίες εδώ, να μπορέσει άμα θέλει να επενδύσει στην Κρήτη ή να ανοίξει ευκαιρίες και για τους κριτικούς και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Το φεστιβάλ προωθεί μέσα από τη θεματολογία του σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας, του entertainment, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, του design, της μουσικής, του gaming, αλλά και ακόμη της τέχνης, της φιλοξενίας και του τουρισμού. Η τεχνολογία και οι τεχνολογίες, οι σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι το Artificial Intelligence, τα μεγάλα δεδομένα, αλλά και οι τεχνολογίες της Google όπως και το Android που θα συναντήσουμε σήμερα εδώ, είναι η κινητήριος, θα μπορούσαμε να πούμε, όντως δύναμη και αν θέλετε αυτή η δύναμη η οποία μπορεί να οθήσει και τις εταιρείες τις υφιστάμενες αλλά και τις καινούργιες εταιρείες όπως είναι οι startups να σταθούν στο διεθνές στερέωμα και να μπορούν να ανταγωνιστούν στα ίσια μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Οι διοργανωτές και οι υποστηρικτές του φεστιβάλ που θα διαρκέσει μία εβδομάδα υποδέχτηκαν χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου θεσμικούς εκπροσώπους, φορείς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και επιχειρηματίες κατά την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων. Στόχος της διοργάνωσης είναι να μετατραπεί η πόλη του Ηρακλείου και γενικότερα η Κρήτη σε ένα διεθνή προορισμό, μία ανοιχτή πλατφόρμα ενημέρωσης, διασκέδασης, διασύνδεσης και συμμετοχής.